ραδιοφωνίας τηλεοράσεως. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, απαγορεύεται η σύσταση οιουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Πρώτη φορά αριστερά. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εγώ το πρωί ξύπνησα με πολύ μεγάλη χαρά. Ερχόμουνα και δεν κρατιόμουνα για να ψηφίσω αυτή την τροπολογία. Ξέρετε πόσα χρόνια στη ζωή μου περίμενα να έρθει μια τροπολογία σαν κι αυτήν. Έκανα ένα λάθος, κύριε Παπαγγελόπουλε. Εσείς μάλλον το καταλάβατε κατά στιγμή στη ζωή σας. Γράφτηκα στη δάπνο του Φουκού όταν πήγα στο Πανεπιστήμιο, γιατί ήθελα μεταξύ άλλων 50-1 για τις απεργίες. Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάω να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά αριστερά. Δεν ήξερα ότι έκανα λάθος. Ότι αν ήθελα να καταργηθούν οι απεργίες στην Ελλάδα, έπρεπε να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πράγμα σας το αναγνωρίζω, κύριε Πάπα. Σας το αναγνωρίζω. Πρέπει να συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο πλέον λαμβάνονται αποφάσεις τα οποία μπορούν να παραλύσουν την εθνική οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται πλέον το δικαίωμα της απεργίας. Να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το πώς υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες που έχουν στα χέρια τους τόση δύναμη που μπορούν να συντρίβουν την εθνική οικονομία. Και να δούμε αν εκεί θα βάλουμε περιορισμούς στην άσκηση αυτού του δικαιώματος. There is no alternative, που έλεγε η κυρία Θάτσερ κάποτε. Έχω αναφυλαξία στις απεργίες. Αναφυλαξία, ακούω απεργία και βγάζω ξανθήματα στο στόμα. Μη μου πεις τώρα. Και στο σώμα. Πούμπικο στόχο, το προτείνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητήστε το στα φαρμακεία. Πούμπικο στόχο. Κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Τον 76 μέρες για να κλάψει η Μπέτι Μπαζιάννα. Εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι Μπαζιάννα μην κλαις. Θα γυρέψουμε εις φορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπαζιάννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες που το μνημόνιο θα φέρει. Μπαζιάννα μην κλαις, στην τσέπη βάλτε βαθιά το χέρι. Μπαζιάννα μην κλαις. Γιατί κλαίει? Κατάργηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι οι νόμοι τους, αλλά δεν είναι το δίκαιο. Το δίκαιο το φτιάχνουν οι λαοί. Δεν το φτιάχνουν οι τεχνοκράτες της Τρόικα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, τόσο καιρό συνέβαινε αυτό γιατί ήμασταν σκεφτοί φίλοι και σύντροφοι. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε το κεφάλι. Αν σηκώσουμε το κεφάλι, αυτή θα είναι σκεφτή. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας τη γενιά. Εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι οι νόμοι τους, αλλά δεν είναι το δίκαιο. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στρατατές σας μένει, μνήμα σας προσμένει, τα
σαν καρφωμένη. Τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλη ώρα δε σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κασαφορισμένη. Με σκουπίδια κι απάνω τους κοράκι, και για όλους ίδια θα έχετε κονάκι, λακκούβες με σκουπίδια κι απάνω τους κοράκι. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας τη γενιά. Καταραμένοι.